Δύο επιθέσεις με ντρόουνς μέσα στη Ρωσία θεωρούνται απόδειξη μιας νέας εξέλιξης στον πόλεμο της Μόσχας με το Κίεβο, ως τρομοκρατική επίθεση χαρακτηρίζεται η φωτιά που ξέσπασε σε αεροπορική βάση στο Κούρσκ. Το περιστατικό σημειώνεται μία ημέρα μετά από δύο παρόμοια χτυπήματα σε δύο άλλες αεροπορικές βάσεις για τις οποίες το Κρεμλίνο κατηγορεί το Κίεβο. Λάβαμε την απόφαση να παραταθεί το κίτρινο υψηλό επίπεδο για τρομοκρατική απειλή για τι επόμενε 15 ημέρε. Σε σχέση με τη φωτιά σε περιοχή τη αεροπορική βάση στο Κούρσκ, ελήφθη η απόφαση να ακυρωθούν τα μαθήματα σε δύο σχολέ. Οι επιθέσει με τρόουν έρχονται τη στιγμή που ο Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίν Ριζελένσκι πραγματοποιεί η επίσκεψη έκπληξη στον Ντονέτσκο, που απέτησε φοροτιμή στου στρατιώτε που συμμετείχαν σε κάποιε από τι πιο σκληρέ μάχε. Σήμερα βρισκόμαστε στον Ντομπά. Η εμπόλεμη έχει επεκταθεί. Η μάχη είναι πιο δύσκολη και το τίμημα είναι υψηλότερο. Όμω παραμένει κάτι που δεν έχει αλλάξει. Είναι σταθερό σαν σίδερο. Το κουράγιο σα, η αντοχή σα, η θέλησή σα και κατά συνέπεια η ελευθερία μα. Η επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου μπορεί να τονώσει το ηθικό, όμω οι μάχε έχουν μεγάλο κόστο σε στρατιώτε στο Παχμούτ, που βρίσκεται στο επίκεντρο των μαχών στο Ντονέτσκ. Αυτό το νοσοκομείο είναι κοντά στην πόλη. Έχει καταφέρει να αντισταθεί στις επαναλαμβανόμενες ρωσικές επιθέσεις, όμως με τεράστιο τίμημα.